Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να εκφράζουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς που μας ακούτε. Και ευχαριστούμε τον Θεό μέχρι τώρα για αυτά τα οποία μας έχετε στείλει, για τις ερωτήσεις σας που μας δίνετε την ευκαιρία να συνεχίζουμε την εκπομπή αυτή με χαρά. Σήμερα έχουμε μια καινούργια ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Μια κοπελίτσα, η Γεωργία από το Αίγιο, 12 ετών, την εκφράζει, λέγοντας «Αυτοί που πεθαίνουν μας βλέπουν και με τον Κύριο μπορούν να μιλάνε». Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, αυτό το οποίο η αγαπητή Γεωργία από το Αίγιο έφερε μπροστά μας, περί θανάτου. Ο θάνατος, τι είναι θάνατος και τι λέει η Γραφή για το θάνατο, ακόμη τι αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού για τη μεταθάνατον ζωή. Πρώτα να δούμε τι είναι θάνατος. Ο θάνατος είναι πρώτον ο φυσικός, είναι ο αποχωρισμός της ψυχής του ανθρώπου, του εσωτερικού δηλαδή ανθρώπου, της ψυχής και του πνεύματος, από το σώμα, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό τριαδικός, δηλαδή σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι η ψυχή και το πνεύμα. Ο εξωτερικός άνθρωπος είναι το σώμα, το οποίο είναι φτιαγμένο από χώμα. Όταν λοιπόν αποχωρίζεται ο εσωτερικός άνθρωπος από τον εξωτερικό άνθρωπο, τότε υφίσταται ο φυσικός θάνατος, ο θάνατος δηλαδή όπου ο άνθρωπος αναχωρεί από τον κόσμο αυτό και πηγαίνει κάπου που ο Θεός έχει προσδιορίσει. Υπάρχει επίσης ο πνευματικός θάνατος. Ο πνευματικός θάνατος που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, ο οποίος μπορεί να ζει, γιατί στη Γραφή μιλάει, στην Επιστολή προς Εφεσίους μάλιστα, και στο δεύτερο κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Παύλος «Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις σας και τας αμαρτίας σας, εις τας οποίας περιπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου αυτού, και κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερα εις τους ιούς της αποθείας, της απειθίας, δηλαδή τον διάβολο που είναι ο άρχον και ο θεός του κόσμου τούτου, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν κάποτε κατά τες επιθυμίας της σαρκός, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ούτω ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν την φυσική γέννηση, δηλαδή το γεγεννημένο εκ της σαρκός, είναι σάρξ, όπως είπε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, εκτός από το φυσικό θάνατο υπάρχει και ο πνευματικός θάνατος, και τέλος υπάρχει και ο αιώνιος θάνατος. Ο θάνατος ο δεύτερος, όπως λέγεται στη Γραφή, όπου μετά το θάνατο το φυσικό του ανθρώπου, μετά την αποχώρηση του ανθρώπου από τη γη αυτή και από τη ζωή αυτή, επέρχεται μέσα από την τελική κρίση που ο Θεός θα κάνει στο τέλος των πάντων δια του Ιησού Χριστού, επέρχεται ο αιώνιος θάνατος, εφόσον οι άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί με το όνομά τους γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και μάλιστα να το διαβάσουμε για τον αιώνιο θάνατο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου που μας το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιον 20 και εδάφιο 11. «Και είδον θρόνων λευκών μέγαν, και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά.
και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού. Και τα βιβλία ηνύχθησαν, και άλλο βιβλίο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτείς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών, και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις την λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και ώστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός. Στο βιβλίο της ζωής λοιπόν, υπάρχει το βιβλίο της ζωής λοιπόν, που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γράφει τα ονόματα αυτών που θα λάβουν μέρος στην αιώνια ζωή. Αντίθετα υπάρχουν τα βιβλία των έργων των ανθρώπων όπου θα κριθούν και κανείς από αυτούς δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην αιώνια απόλαυση και στη Βασιλεία του Θεού εν της ουρανής. Δεν θα πούμε πολλά για αυτό το θέμα, αλλά θα αναφερθούμε μόνο ότι στο βιβλίο της ζωής γράφονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί στην περίοδο της Χάριτος με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, και καθώς είναι και γραμμένο «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε», και έχουν πράξει και πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή έχουν βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών. Επίσης στο βιβλίο της ζωής γράφονται και όλοι όσοι απέθαναν χωρίς νόμο, χωρίς να γνωρίσουν τον νόμο του Θεού ή το λόγο του Θεού, καθώς μας πληροφορεί στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος ότι αυτοί θα κριθούν έχοντες συμμαρτυρούσαν τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς που του κατηγορούν και απολογούνται μεταξύ ελλήλων, ώστε την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν όσοι δεν άκουσαν, δεν γνώρισαν, δεν βρέθηκαν, δεν είχαν την ευκαιρία να βρεθούν και να ακούσουν το Λόγο του Θεού, το νόμο του Μωυσή, το Λόγο του Θεού, αυτοί θα κριθούν έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση που είναι η φωνή του Θεού μέσα στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και τη λογική τους, τους λογισμούς τους, οι οποίοι κατηγορούν και απολογούνται, έρχονται σε αντίθεση δηλαδή με τη συνείδηση. Εάν τελικά επικρατήσει η άποψη της συνείδησής τους, τότε οι άνθρωποι δικαιώνονται στα μάτια του Θεού. Αν επικρατήσει η πονηρά καρδία απιστίας ή η πονηρή διαλογισμή τους, τότε δεν γράφονται τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ταυτόχρονα και όσοι έχουν πεθάνει προ Χριστού, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και μάλιστα στο εδάφιο, να το βρούμε, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου είπαμε και στο Δέλτα, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο λέει η Γραφή: «Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά τους ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά το Θεό εν πνεύματι». Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός απέθανε, πήγε στον Άδη και εκεί κήρυξε σε όλους τους νεκρούς της Παλαιάς Διαθήκης το Ευαγγέλιο του σαν ψυχή, γιατί ο Ιησούς Χριστός κήρυξε το Ευαγγέλιο του σαν άνθρωπος στους ανθρώπους και σαν ψυχή στους νεκρούς προς τις ψυχές. Όσοι εδέχθησαν εκεί τον Ιησού Χριστό, αυτούς τους μετέθεσε και τους έφερε στον Παράδεισο, εκεί που είναι όλοι όσοι αποχωρούν από τη ζωή αυτή, ή και κοιμημένοι όπως λέγει η Γραφή, οι αποθανώτες εν Χριστώ, στον Παράδεισο του Θεού. Μάλιστα, ωραία μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού όταν ο εκδεξιών ληστής μετανοών, ενόητος σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό από τη μια μεριά και με τον ληστή των εξαριστερών του Χριστού από την άλλη μεριά, μετανοών είπε: «Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απάντησε: «Να ξέρεις ότι από τώρα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Μαζί μου, δηλαδή σαν Θεός. Όχι, δεν μίλησε εκείνη τη στιγμή σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αλλά μίλησε σαν ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που δεν έπαψε να υπάρχει πάντοτε στην παρουσία του Θεού και στον Παράδεισο του ουρανού.
Εκεί λοιπόν πάνε οι αποθανόντες εν κυρίω και μετατίθενται και έχουν μετατεθεί όσοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν από την Παλαιά Διαθήκη και όλοι όσοι με την συνείδησή τους και με τους διαλογισμούς τους βρέθηκαν αθώοι και δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Ας δούμε τώρα λίγο περισσότερο τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για τη μεταθάνατον ζωή. Μάλιστα θα αρχίσουμε από τον Απόστολο Παύλο που στην επιστολή του προς Φιλιππησίους αναφέρει λέγοντας στο πρώτο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο «Κατά τη σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ότι δεν θα ενσχυθώ σε τίποτα, αλλά με τα πάση παρησίας όπως πάντοτε και τώρα θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, διότι εις μεν εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός, αλλά το αποθανήν κέρδος. Το να ζω εν σαρκή, τούτο συμβάλλει εις την καρποφορία του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμία να γναχωρήσω και να είμαι με το Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον εις εμέ να είμαι με το Χριστό, το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιρότερον δια σας». Βρίσκεται λοιπόν μπροστά σε ένα δίλημα ο Απόστολος Παύλος που βιάζεται να πάει να βρεθεί μαζί με τον Κύριό του τον Ιησού Χριστό, αλλά ταυτόχρονα θέλει να παραμείνει γιατί ο Θεός τον θέλει να εργάζεται το έργο που ο Θεός του έχει εμπιστευτεί, την υπηρεσία του Λόγου του Θεού και της Εκκλησίας. Βεβαίως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο τη Δευτέρα, όταν πια έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να αναχωρήσει για τον Κύριό του, λέγει «Εγώ ήδη γίνομαι σπονδύ, ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε, τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, τώρα δε μου μένει παρά της δικαιοσύνης στέφανος» και ολοκληρώνει «τον οποίον ο Κύριος θα μου αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής και όχι μόνο σε μένα αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνεια αυτού». Γνωρίζει λοιπόν πάρα πολύ καλά, επειδή αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα, επειδή διατήρησε την πίστη και επειδή περπάτησε το δρόμο τον οποίο ο Θεός είχε ετοιμασμένο για αυτόν, ο τώρα δεν του μένει παρά να αποθάνει εν Κυρίω, εν Χριστώ και να περιμένει το στέφανο της δικαιοσύνης όταν θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του και παρηγορεί και όλους εμάς, συνεχίζοντας ότι δεν θα δοθεί μόνο σε μένα ο στέφανος της δικαιοσύνης, αλλά και σε όλους εκείνους οι οποίοι επιποθούνε, όχι απλώς ποθούνε, αλλά με όλη τους την ψυχή επιποθούνε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν ελθέ στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τώρα τι σημαίνει θάνατος, θα μας το εξηγήσει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύω καλά, στην επιστολή του προς Κορινθίους τη Δευτέρα και στο πέμπτο κεφάλαιο και διαβάζω. «Διότι εξεύρωμεν ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικία να χειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής». Γνωρίζουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι η επίγειος αυτή οικία του εαυτού μας, δηλαδή του εσωτερικού ανθρώπου που είναι αιώνιος και θα τολμούσα να πω ότι είναι καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια, είτε σωσμένος στη Βασιλεία του Θεού είτε απολυμένος στην αιώνια απώλεια, στην κόλαση. Γνωρίζουμε όμως πάρα πολύ καλά ότι η επίγειος, το σώμα μας δηλαδή, η επίγειος αυτή η οικία κάποτε θα χαλαστεί. Όμως γνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε εκ του Θεού οικοδομήν οικία να χειροποιεί τον αιώνιον στον ουρανό. Επειδή εν τούτο το σώμα σε αυτή την οικία στενάζουμε επιποθούντες να επενδυθούμε το κατοικητήριον ημών του ουράνιον, να επενδυθούμε ένα άλλο κατοικητήριο. Και λέει η Γραφή, μυστήριον λέγω εις εμάς, και ας το διαβάσουμε από μέσα στην επιστολή προς Κορινθίους τι είναι αυτό το νέο κατοικητήριο. Είναι στο κεφάλαιο 15 και το 51 εδάφιο. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν οι χριστιανοί εμείς οι αναγεννημένοι, οι πιστοί, θα κοιμηθούμε. Πάντες όμως
Πάντες εμείς δεν θέλουμε να κοιμηθεί. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή. Εν ρηπεί ο οφθαλμού εν τη εσχά τη σάλπικη. Διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Οι νεκροί λοιπόν, οι κοιμηθέντες δια του Ιησού Χριστού θα αναστηθούν άφθαρτοι και θα δούμε τι είναι αυτό. Εμείς δε που δεν προλάβαμε να πεθάνουμε, να κοιμηθούμε όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του, θα μεταμορφωθούμε. Δηλαδή θα πρέπει το φθαρτό τούτο, η επίγειος δηλαδή οικία του σκηνώματος ημών, το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος εγγεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Δηλαδή, εμείς τώρα που γνωρίζουμε ότι η επίγειος κατοικία μας θα χαλαστεί, αλλά περιμένουμε άλλη οικία, αχειροποίητο, αιώνιο, να επενδυθούμε, καθώς λέγει η Γραφή, ενδυθέντες αυτό δεν θα ευρεθούμε γυμνοί, διότι όσο είμεθα εν τούτο το σκυμνώματι στενάζουμε υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλουμε ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Το νέο σώμα, το ανεστημένο σώμα, το πνευματικό σώμα, το οποίο έλαβε πρώτος απαρχής των νεκρών ο Ιησούς Χριστός δια της Αναστάσεως αυτού, ένα σώμα μοναδικό, το οποίο έχει σάρκα και οστά, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, διαβάζω. Και είπε προς αυτούς όταν εμφανίστηκε και κλεισμένον των θυρών με το καινούριο του σώμα ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα στους μαθητάς, οι οποίοι φοβισμένοι από το θάνατό τους, άλλοι πιστεύοντες, άλλοι λιγότερο την Ανάσταση, τους είπε: «Διατί είστε ταραγμένοι και διατί αναβαίνωσε εις τας καρδίας σας διαλογισμοί? Δέστε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίστε με και δέστε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Είναι λοιπόν το καινούριο σώμα, το οποίο δεν έχει όρια, δεν είναι πεπερασμένο, αλλά είναι πνευματικό, έχει σάρκα και οστά, δεν έχει αίμα, που το αίμα είναι το χαρακτηριστικό της ζωής στη γη αυτή, περνάει μέσα από τους τοίχους, έχει αξιοθαύμαστη ταχύτητα Πνεύματος Αγίου, αλλά μπορείς να τα αγγίξεις και να το ψηλαφίσεις. Είναι μυστήριο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά το πιστεύουμε, γιατί είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Τέλος, θα πρέπει να δούμε και να έλθουμε πιο συγκεκριμένα τώρα στην ερώτηση της αγαπητής αδελφής, μικρής μας αδελφής, της Γεωργίας. Οι νεκροί, οι άνθρωποι που πεθαίνουν, μας βλέπουν? Με τον Κύριο μπορούν να μιλάνε? Σε αυτό θα στραφούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος μας περιγράφει σε μια μοναδική στιγμή τα περί νεκρών και πεθαμένων. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 16 και 19 εδάφιο. «Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος, και ενεδίε το πορφύραν και στορήν βυσίνην, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε φτωχός της, ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πόλης αυτού, και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφον τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο φτωχός και εφέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδη υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ή το εν βασάνης βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και το Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε: Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέψον τον Λάζαρον δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε ο Αβραάμ τέκνον: Ενθυμήθητι το ότι απέλαβε σύ τα αγαθά σου
εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά, τώρα αυτός μεν παρηγορείται, εσύ δεν βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων, πάντων, μεταξύ πάντων, μεταξύ ημών, με ήττα και ημών, με ύψιλον, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντέθεν προς εσάς να μην μπορούνε, μηδέν η εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ λοιπόν συ πάτερ να πέμψει σε αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσει σε αυτούς ώστε να μην έλθωσει κι αυτοί εις τον τόπο τούτο της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτες, ας ακούσω συν αυτούς. Ο δε είπε νουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς θέλουσι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσήν και τους προφήτες δεν ακούωσιν, ουδέ αν τις αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστεί. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό σημείο που περιγράφει απόλυτα, τουλάχιστον τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος του Θεού το τι συμβαίνει με το θάνατο. Ήταν δύο, ένας πλούσιος και ένας φτωχός, ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος ταλαιπωρείτο και ασθενής με πληγές, έγλυφαν τα σκυλιά τις πληγές του και τρεφότανε από τα ψίχουλα που έπεφταν από την τράπεζα του πλουσίου. Όμως η παλαιά οικία θα χαλαστεί και ο πλούσιος πέθανε και ο φτωχός πέθανε. Όμως τη συνέχεια, ο φτωχός και άνθρωπος του Θεού βρέθηκε στις αγκάλες του Αβραάμ, στον Άδη, σε εκείνο το μέρος όπου πήγαιναν και κατέτασε ο Θεός τους δίκαιους. Ο δε πλούσιος βρέθηκε στο άλλο τμήμα του Άδη, όπου κατέτασε ο Θεός τους άδικους. Ο πλούσιος που βρισκόταν στον τόπο της βασάνου έστρεψε το βλέμμα του και είδε τον Αβραάμ. Άρα έχουν επαφή οπτική και ακουστική οι ψυχές όλες μεταξύ τους στον Άδη. Βέβαια δεν το βλέπουμε αυτό αν ισχύει στον Παράδεισο. Και ο πλούσιος, ο ταλαιπωρούμενος στον τόπο της βασάνου, παρακάλεσε τον Αβραάμ να στείλει σε αυτόν τον Λάζαρο να βρέξει λίγο το στόμα του για να δροσιστεί, όπως είπε, να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη. Τι γίνεται εκεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάντως είναι τόπος βασάνου. Όμως ο Αβραάμ απεκάλυψε την αλήθεια. Εκεί βρέθηκες γιατί δεν ήσουν δίκαιος, γιατί δεν έπρακτες το θέλημα του Θεού, γιατί απέλαβες τη ζωή σου αυτή τα αγαθά. Εδώ κοντά μου βρέθηκε ο Λάζαρος, γιατί ταλαιπωρήθηκε στη ζωή αυτή και ο Θεός τον παρηγορεί τώρα. Όμως να ξέρεις ότι ανάμεσα σε εμάς τους δυο, σε αυτόν τον τόπο και στον άλλον τόπο, δεν υπάρχει επικοινωνία. Ούτε εσείς μπορεί να έρθετε εδώ, αλλά ούτε όσοι βρίσκονται στις αγκάλες του Αβραάμ, στον τόπο της δικαιοσύνης, δεν μπορούν να μεταφερθούν εκεί. Είναι κάτι λοιπόν που δεν μπορεί να συμβεί, το να έρθουν σε επαφή οι ψυχές των ανθρώπων όταν βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο, εγκατεστημένες από τον ίδιο το Θεό. Τότε ο πλούσιος έκανε μια άλλη παράκληση στον Αβραάμ. Στείλε τουλάχιστον το Λάζαρο το φτωχό που βρίσκεται στις αγκάλες σου να πάει στα αδέλφια μου, γιατί έχω αδελφούς κάτω στη γη. Να τους πει για τον τόπο της βασάνου, να τους πει και για τον τόπο της δικαιοσύνης και της απόλαυσης και της παρηγοριάς. Μήπως μετανοήσουνε και δεν κάνουν αυτά που έκανα κι εγώ. Και η απάντηση του Αβραάμ είναι, δεν μπορεί να πάει ούτε στους ζωντανούς, ούτε στους νεκρούς από την άλλη μεριά, ούτε στους ζωντανούς μπορεί να πάει. Είναι πια απόλυτα περιορισμένες οι ψυχές στους τόπους που ο Θεός έχει κατατάξει. Και εξήγησε όμως, έχουνε το Λόγο του Θεού. Επιμένει ο πλούσιος, πες, γιατί αν κάποιος αναισθηθεί εκ νεκρών και πάει και τους βρει, τότε μπορεί να τον ακούσουν και να πιστέψουν. Και ο Αβραάμ είπε προφητικά κάτι σπουδαίο, εάν δεν πιστέψουν στο Μωυσή και στους προφήτες και κάποιος να αναστηθεί εκ νεκρών όπως ο Ιησούς Χριστός, και σε αυτόν δεν θα πιστούν. Βλέπετε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
δια της πίστεως σώζεται ο άνθρωπος μόνο. Αλλά είναι καθαρό και εμφανές ότι οι άνθρωποι δεν βλέπουν οι πεθαμένοι τους ζωντανούς. Δεν μπορούν να τους μιλήσουν και δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή. Άλλαξαν τόπο. Έφυγαν. Και όλοι μαζί, και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού στον Παράδεισο του Θεού, μαζί με τον Χριστό, τον οποίον βλέπουν, συνομιλούν μαζί του, τον δοξάζουν, τον λατρεύουν, αλλά περιμένουν την Ανάσταση. Την Ανάσταση, την εκ νεκρών Ανάσταση, η οποία για μέν την Εκκλησία, τους αποθανόντες εν Χριστώ, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, για δε τους της Παλαιάς Διαθήκης δικαίους, δηλαδή εκτός της χάριτος του Ιησού Χριστού δικαίους, περιμένουν και αυτή την πρώτη τους Ανάσταση, που είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει στην αρχή της εφταετίας του Αντίχριστου και πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Η επισύναξη των Αγίων θα γίνει στο τέλος της εφταετίας, δηλαδή πριν έλθει ο Ιησούς Χριστός με τα πάντων των Αγίων να κρίνει τους ανθρώπους και να εγκαταστήσει τη βασιλεία του για 1000 χρόνια επί της γης. Και αφού εγκαταστήσει τη βασιλεία του επί της γης για 1000 χρόνια, στο τέλος των 1000 ετών θα έρθει η τελική κρίση, όπως διαβάσαμε, όπου θα στηθεί ο λευκός θρόνος και εκεί θα γίνει τελική κατάταξη όλων των ανθρώπων, ζώντων και νεκρών. Ημέν στην αιώνια απώλεια, ιδέ στην Βασιλεία του Θεού, καθώς μαρτυρεί ο Ιησούς Χριστός ότι σαν τσομπάνι, σαν ποιμένας, θα χωρίσει τα πρόβατα εκ δεξιών, τα ερήφια εξ αριστερών, και εις μέν τους εκ δεξιών θα πει: έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη για σας Βασιλεία των Ουρανών. Εις τους δε εξ αριστερών θα πει: υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου, εις το πύρτο εξώτερον το ετοιμασμένον δια το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι νεκροί δεν έχουν καμία επαφή και δεν μπορούν να έχουν καμία επαφή, ούτε οπτική, ούτε γνώση, αλλά προφανώς ούτε επίσκεψη στους ζωντανούς εδώ επί της γης. Επίσης, οι νεκροί, οι όντες στον τόπο της δικαιοσύνης, στον Παράδεισο τώρα, δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτούς που βρίσκονται στον Άδη τώρα, παρόλο που έχουν μάλλον, γιατί αυτό ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη, γνώση των πραγμάτων σαν ψυχές εκεί που είναι κατατεταγμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όσοι άνθρωποι ασχολούνται, πνευματιστές εν γέννη, που λένε ότι μιλάνε με νεκρούς, αυτό είναι απάτη του διαβόλου, δεν μπορούν να μιλήσουν με νεκρούς, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με νεκρούς, αλλά τα δαιμόνια, γνωρίζοντας και βλέποντας τους ανθρώπους να ζητάνε κάτι άλλο από αυτό το οποίο ο Θεός επιτρέπει στη ζωή των ανθρώπων, επεμβαίνουν και τους πλανάνε. Και έτσι, αντί να έρχονται νεκροί, έρχονται δαιμόνια και εμφανίζονται ψεύτης, καθώς είναι ο διάβολος, σαν νεκροί και γνωστοί νεκροί στους ανθρώπους. Αλλά επίσης και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι αποθανόντες εν Χριστώ και βρισκόμενοι στον ουρανό, δεν έχουν επαφή με τους ζωντανούς, γι' αυτό και δεν είναι λογικό να προσευχόμαστε σε πεθαμένους, όπως είναι και κοιμημένους δηλαδή, όπως είναι η μητέρα του Κυρίου οι Άγιοι, γιατί και να θέλουν δεν μπορούν να μας ακούσουν, αλλά και να θέλουν να μας πλησιάσουν δεν μπορούν να μας πλησιάσουν. Αυτό είναι γεγονός, γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ο αληθινός, που είναι πανταχού παρών. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι και στον ουρανό και στη γη και δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είμαστε απολύτως πεπερασμένοι, ιδιαίτερα δε πριν την Ανάσταση, πριν να ενδυθούμε το πνευματικό μας σώμα, και τελείως αδύναμοι να μετακινηθούμε πέραν από τα όρια που ο Θεός επιτρέπει στους ανθρώπους, είτε σαν ζωντανούς στη γη, είτε σαν ψυχές δικαίων στον ουρανό, είτε σαν ψυχές αδίκων στον Άδη. Άρα με τον Θεό μπορούν να μιλάνε, τον βλέπουν. Ο Απόστολος Παύλος χαίρεται που θα είναι μαζί με τον Χριστό,
αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα για σένα και για μένα και για οποιοδήποτε άνθρωπο. Είναι λοιπόν ανάγκη να μένουμε στο Λόγο του Θεού για να γνωρίζουμε πώς πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό. Γιατί η Γραφή λέει ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν, τον Ιησού Χριστό. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη φορά στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Σας θυμίζουμε ότι είναι η εκπομπή στην οποία συμμετέχετε άμεσα, στέλνοντας στο email που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, τις κρίσεις σας, τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι σας απασχολεί εν γέννη μέσα από την καθημερινή, από την καθημερινή ζωή μας, μέσα από την καθημερινότητά μας. Και εμείς, με τη χάρη του Χριστού, σαν μαθητές Χριστού, όλοι μαζί, εσείς και εμείς, μέσα από το Λόγο του Θεού, θα προσπαθούμε να βρίσκουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, αλλά ακόμη και τι ο Θεός έχει προβλέψει για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε και την επόμενη φορά θα είμαστε και πάλι μαζί. Thank you.